εδώ λοιπόν, στην παρέα του Μέση στην Καλή Χαρά σήμερα η Μαρία Κορινθίου και πολύ απολαμβάνουμε την παρέα της, όπως πάντα, κάθε φορά που έχει το μαράκι όταν είναι μια απόλαυση. Είχαμε μείνει στο ότι ο Γιάννης ήρθε να σε δει, ο Ιβάης Ενόμορφος, στην Παναγία των Παρισίων, στο Θέατρο Ορφέας, να πούμε ότι είναι η παράσταση, από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Και η γνώμη του, αγάπη μου βεβαίως. Ο Γιάννης όπως τον γνωρίζεις λοιπόν, είναι πάρα πολύ γλυκός στα λόγια του. Όχι, τώρα πέρα την πλάκα, είναι πάρα πολύ αυστηρός μαζί μου και μ' αρέσει αυτό, γιατί έτσι διορθώνομαι. Και είμαι και άνθρωπος, αν θες ηθοποιός, που τα αντιλαμβάνομαι και τα παίρνω. Οπότε μου είπε κάποια πράγματα, τα διόρθωσα, σαν καλή γυναίκα και σύζυγος. Αυτό, δεν μου χαϊδεύει τα αυτιά και μου αρέσει αυτό. Ήταν ευχαριστημένος από αυτό που είδε, σε γενικές γραμμές. Ναι, ναι. Του άρεσε. Ναι. Ωραία, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Απλά με 2-3 πράγματα που έπρεπε να διορθώσω. Τη μέρα που ήταν ο Γιάννης κάτω στην πλατεία, είχες περισσότερο τρακ? Όχι. Α. Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είμαστε ήδη 2,5 μήνες που κάνουμε πρόβες. Οπότε είτε έχει κόσμο κάτω είτε όχι. Σαφέστατα τη μέρα της πρεμιέρας έχεις. Αλλά μετά για μένα είναι σαν να μην υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος. Mm. Είναι σαν να το ξεχνάω. Και όταν ξεχνάω. Ακόμα είναι ο άντρας πάλι, το πάλι δεν έχει για σένα. Πιο πολύ θα έχω άγχος αν έρθεις εσύ ή ο Θέμης, ας πούμε, ή αν έρθετε εσείς. Mm. Παρά άμα θα είναι ο Γιάννης από κάτω. Άκου τώρα. Να. Ναι, γιατί τον ξέρεις. Προφανώς είναι ο δικός της άνθρωπος, δεν νιώθει κάτι διαφορετικό με εμάς. Μπορεί να πει: OK, μια φορά θα έρθουν τα παιδιά, ξέρω εγώ. Κάνεις εγώ πιο πολύ άγχος θα είχαν. Ήταν αγαπημένος η μαμά μου ή κάποιος. Πάρα πολύ. Όχι, άμα ήταν αγαπημένος μου, παρά άμα. Και πολύ. Επειδή είναι και ηθοποιός, επειδή είναι στο ίδιο επάγγελμα, ξέρω εγώ. Όχι, αισθάνομαι ότι πρέπει να είμαι. Ότι ο κόσμος που είναι κάτω και ειδικά από το χώρο μας είναι πιο απαιτητικός. Οπότε αισθάνομαι ότι εγώ πρέπει να είμαι καλύτερη, αν θέλεις. Ειδικά αν έχει κάτω συναδέλφους, ειδικά αν έχει από κάτω σκηνοθέτες. Κριτικούς. Κριτικούς, δεν τους γνωρίζουμε όμως όλους. Πώς γίνεται αυτό? Έρχονται χωρίς να το ξέρουμε. Αλήθεια. Δεν είναι και πολύ. Φυσιογνωμικά δεν είναι γνωστή πολύ. Οι περισσότεροι κριτικοί θεάτρου δεν είναι πολύ γνωστοί. Αν και τους καταλαβαίνεις. Κάθονται μόνοι τους, έρχονται μόνοι τους και κάθονται πίσω-πίσω. Και κρατάνε και ένα δρεπάνι καμιά φορά. Όλοι τι κάνετε, καμιά φορά φεύγουν στη μέση. Και καταλάβαμε ότι ήταν κριτικός. Τραγικό, τραγικό είναι αυτό. Δεν μας έχει τύχει μας κάτι τέτοιο όμως. Ευτυχώς, ποτέ. Κάποια στιγμή όταν είσαστε στην αρχή της σχέσης σας με τον Γιάννη, πολύ πριν παντρευτείτε και πολύ πριν έρθει βέβαια η Σμήνη στη ζωή σας, θυμάμαι ότι είχε περάσει από το μυαλό σας η σκέψη να φύγετε από την Ελλάδα και να ζήσετε και να δουλέψετε στο εξωτερικό, στην Αμερική. Έτοιμοι ήσασταν, το ξέρω. Ναι. Το κανονίζαμε. Μέχρι που υποθύμησα σε κατηγυρίσματα και μετά την είμαι έγκυος. Ναι. Οπότε τώρα πια αυτό με την Ισμήνη πια στη ζωή δεν παίζει σαν σενάριο. Δεν είναι εφικτό. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γιατί το παιδί έχει έναν δρόμο, έχει την καθημερινότητά της, πάει σχολείο. Μεγαλώσαμε. Πάει σχολείο. Νηπιαγωγείο, ναι. Και αγαπάει και το Μάνο. Μη με ακούει τώρα να το λέω. Είναι ο Μάνο. Ναι. Εκείνος την αγαπάει. Είναι από τα Ζαρκαδάκια. Ο Μάνος. Τι είναι τα Ζαρκαδάκια? Στον υπηαγωγείο είναι ανατμήματα τα παιδιά. Ναι. Το παιδί μου είναι στα Ψαράκια. Α, ωραία τα Ψαράκια. Ο Μάνος είναι στα Ζαρκαδάκια. Ζαρκαδάκια. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος. Και εκεί η αδικία, οι γυναίκες μεγαλύτεροι. Πάντα. Συγγνώμη, το. Και ο Γιάννης, ποιος είναι αυτός ο Μάνος? Όχι, εντάξει, το Σαρκάδι. Το καταλαβαίνω. Είχα μείνει στο ειδήλιο με τον Φίλιππο Ραφαήλ. Έληξε αυτό. Τη Σύση. Α, με τον Φίλιππο. Έληξε. Δεν έχει λήξει αυτό. Α, παράλληλα είναι και με τον Φίλιππο. Θα σου πω. Τα έχω χάσει. Έχουμε έναν έρωτα με τον Μάνο. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα όταν είμαστε με τον Φίλιππο. Τα έχουμε με τον Φίλιππο. Το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πόπο. Φίλιππε, έλα εδώ, Φίλιππε, παίξε μου κιθάρα, εγώ θα τραγουδήσω. Βρε το Ισμηνάκι. Μπράβο, βρε Ισμήν. Το έχει πιάσει το νόημα της ζωής, Ισμήν, αγάπη μου. Όπως όλες σας. Όπως όλες μας. Έτσι, από μικρές. Σκορπίνα το παιδί μου. Ω, εντάξει, τέλος. Αυτό έπρεπε να πεις μόνο. Τέλος. Σκορπίνα. Με εγώ καιρό, ναι. Ποιος από τους δυο σας είναι αυτός που κακομαθαίνει την Ισμήν και ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να την κάνει να πειθαρχεί? Ποιος άλλος? Ο Γιάννης την κακομαθαίνει. Ο Γιάννης την κακομαθαίνει. Ναι. Εγώ είμαι λίγο, όπως με λέει ο Γιάννης, γκεστάπο. Είμαι λίγο. Είμαι αυστηρή μητέρα. Βάζω όρια.
τη μαλώνω. Ο Γιάννης, τι το μαλώνεις το παιδί? Όχι, λέω, πρέπει να το μαλώσουμε το παιδί. Τι το μαλώνεις το παιδί? Ναι, τι το μαλώνεις το παιδί. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εκείνος είναι ο κλασικός. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, η σχέση. Να, και ο Βασίλης θα το ξέρει. Η σχέση του μπαμπά με την κόρη. Δεν γίνεται. Δεν παλεύεται αυτό. Μα πώς δεν γίνεται όμως, όταν λέω εγώ, μην φας άλλο σοκολάτες, Μινούλα, και ξαφνικά βλέπω την Ισμήνη μετά από λίγο με σοκολάτες στο στόμα. Έχει δίκιο. Πες μου εσύ. Εντάξει. Ναι, ναι. Τέτοια θέματα. Και δεν τρώω τίποτα. Δεν ισχύει πάντα. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο αυστηρός. Ναι, ναι, βέβαια. Ιδίω αυτά τα σοκολάτες τα λοιπά που λέει σοκολάτα το παιδί από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και την τρώω εγώ. Ναι, γι' αυτό είσαι αυστηρός. Αλλά είναι αυτό το θέσιμο, ρε παιδί μου, ο πατέρας με την κόρη, να ξέρεις ότι είναι πάντα αυτό το πράγμα, όπως και η μάνα με το γιο. Γίνεται, υπάρχει αυτό. Είναι και μ' αρέσει και το θέλω και το αναζητώ εγώ ίδια για το Γιάννη και για τη μικρή. Ναι, έχουν έναν έρωτα, το βλέπεις, ρε παιδί μου, το πράγμα γίνεται, δεν μπορεί να το παλέψεις. Αυτό το ναζιάρικο της γυναίκας υπάρχει από εκείνη την ηλικία, λέει μπαμπά. Μπαμπάκα μου. Μπαμπά. Μπαμπάκα μου, ξέρεις. Δεν ανοίγει, λες τώρα, άσε, τώρα έχω δουλειά εδώ πέρα. Μπαμπά! Ναι, στο δεύτερο ανοίγει, ένα παιδάκι μου εδώ πέρα τώρα. Στο δεύτερο ανοίγει, τι κάνει. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Έχει ας πούμε, ο ρυχωμός της έχει δυναμώσει τη σχέση σας, την έχει κάνει ακόμα πιο ισχυρή. Ναι, και διαφορετική. Την έχει αλλάξει. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Το να έχεις οικογένεια και να δίνεις έτσι σε έναν άνθρωπο, στο Γιάννη δηλαδή, και σε ένα μικρό πλασματάκι, για μένα προσωπικά. Μου άλλαξε όλη μου την κοσμοθεωρία, όλο μου το είναι, είμαι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και τελικά τίποτα δεν έχει σημασία, πραγματικά όλα έρχονται και παρέρχονται. Και τίποτα δεν έχει σημασία από το να είσαι καλά με την οικογένειά σου, να έχεις τους ανθρώπους που αγαπάς δίπλα σου και να είναι καλά. Να. Και δεν το λέω, το ξέρω ότι είναι πολύ κοινότυπο αυτό που λέω, αλλά πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου και έτσι είναι. Είναι και πολύ αληθινό, δεν έχει σημασία αν είναι και κοινότυπο, είναι πολύ αληθινό. Έτσι είναι, όλα έρχονται και παρέρχονται. Ωραία και τα φώτα, ωραία και η δουλειά μας, που την αγαπάω και τη λατρεύω και είμαι πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά μου, αλλά για μένα η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου, είναι το παιδί μου, τη λατρεύω την οικογένειά μου και δεν βάζω τίποτα πάνω από την οικογένειά μου, πραγματικά. Και είστε και από τα ζευγάρια που πραγματικά γελάω πλέον κι εγώ. Mm. Φαντάζομαι να γελάτε κι εσείς πάρα πολύ. Έχω χάσει το μέτρημα το πόσες φορές ένα ζευγάρι τόσο πολύ αγαπημένο και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει δώσει το παραμικρό, ας πούμε, την παραμικρή αφορμή για να γραφτεί κάτι. Δηλαδή, να πεις ότι έχουν πλακωθεί δημόσια σε ένα μπαρ, έχουν σπάσει 8 πιάτα στο κεφάλι ο ένας του άλλου. Να πεις ότι έχει φύγει ποτέ κάποιος από το σπίτι και τον έχει πετύχει ένας παπαράτσι με βαλίτσα στο χέρι. Να πεις ότι. Εντάξει, να πεις ότι ναι, δώσανε μια αφορμή. Τους έχουν χωρίσει, ρε παιδιά, σύννεφα στη σχέση. Αυτό στη σχέση. Καταιγίδες, βροντές αστραπές στο χαλάδρι. Μα πάνω από 5 φορές έχει γραφτεί. Έχω χάσει το μέτρημα. Όλη την ώρα μου το λένε και όλη την ώρα με ρωτάνε. Βγαίνω και λέω, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μα και ο Γιάννης το διαψεύδει και η Μαρία το διαψεύδει. Ναι. Δεν χωρίζουμε παιδιά, είμαστε μια χαρά παιδιά. Όχι, σαν να μάνα την άλλη φορά, όχι αυτό δεν λέει. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πουλάει η ευτυχία. Λες, τι να γράφανε, τι αγαπημένοι που είναι. Από ένα σημείο και μετά πάντα βγάζουν πράγματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Την Δέσποινα και τον Ντέμι. Γιατί συνέχεια τους έχουν στα εξώφυλλα και διαφημίζουν το πόσο ευτυχισμένοι είναι η Δέσποινα και ο Ντέμις με τα παιδιά τους. Άρα πουλάει και η ευτυχία. Πουλάει και ο χωρισμός όμως. Και ίσως μερικές φορές περισσότερο. Οπότε σου λέει: OK, ας βάλουμε αυτό. Βέβαια, το αστείο ότι εσείς το διαψεύδετε και βγαίνετε και λέτε. Κοίτα. Μπορεί να έχει βγει, ξέρεις από πού. Το ότι. Ως εγώ καιρός. Είμαι πάρα πολύ κοινική. Δηλαδή, δεν είμαι άνθρωπος που θα πω: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι ωραία, όλα είναι ονειρικά. Αν με ρωτήσουνε, έχει υπάρξει ποτέ ένταση στη σχέση σας ή έχω γυρίσει και έχω πει ναι, όπως μπορεί να τσακωθώ με τη μητέρα μου, με τον αδερφό μου. Έτσι υπάρχουν και στιγμές που τσακώνομαι με τον άντρα μου και είναι λογικό και επόμενο. Ναι. Αλλά ως εκεί, προφανώς το παρερμηνεύουν αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Σε τσαντίζει όμως, σε στεναχωρεί. Στην αρχή δεν έδινα σημασία. Μετά από λίγο, όταν βλέπεις ότι συνεχίζει αυτό και διονύζεται, δηλαδή ειδικά για πάνω από ένα χρόνο, με ενοχλεί. Γιατί αυτή τη στιγμή το παιδί είναι προστατευμένο.
Αλλά μετά από κάποια χρόνια που δεν θα είναι προστατευμένο, θα πηγαίνει στο δημοτικό, θα έχει την αναστροφή με τα παιδάκια που καταλαβαίνουν περισσότερο. Βέβαια. Πόσο προστατευμένο θα είναι. Δεν θα μπορώ να το προστατεύσω. Και από τη στιγμή που κάτι δεν θα ισχύει κιόλα, πώς θα μπορώ εγώ να το μεταφέρω στο παιδί και να του πω, αγάπη μου, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εάν υπήρχε όντως αυτό, θα μπορούσα εγώ και ο Γιάννης, οι δυο μας, να μπορέσουμε να το δώσουμε στο παιδί, να το καταλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα, πες μου εσύ τώρα, πώς μπορώ να χειριστώ κάτι τέτοιο. Για το παιδί μου το ίδιο. Μα όντως ή άλλως, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σχέση μακροχρόνια, πόσο μάλλον γάμος, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ευθεία. Mm. Στην ευθεία γραμμή είναι νεκρή. Είναι ο πεθαμένος ο άνθρωπος, έτσι. Αλλιώς θα... Όχι, σωστά τα λέει. Δεν είναι. Καρδιογράφημα. Και την τέφρα πριν. Την τέφρα που λέγαμε. Ναι, δηλαδή αλλιώς θα πλήτατε θανάσιμα. Είσαι μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα. Με πάθος. Με πάθος, με έντονο χαρακτήρα. Είναι ένας άντρας με επίσης ισχυρή προσωπικότητα. Έχετε μια ζωντανή ερωτική σχέση. Δεν είστε ούτε αδερφάκια, ούτε πλήτετε ο ένας με τον άλλο, ούτε βαριέστε. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχετε. Σου βγάζει το λάδιο η βάζη, αλλά εντάξει. Σου βγάζει το λάδιο η βάζη. Βγάζει το λάδιο η βάζη. Φαίνεται αυτό. Ωραίος τίτλος. Σύννεφα στη σχέση τους. Τη βγάζει το λάδιο η βάζη. Μπράβο που το αυτό. Τους έδωσε στροφή για ένα μήνα. Αυτό είναι. Το βρήκαμε. Σου βγάζει το λάδιο η βάζη. Φαντάζομαι ότι και εσύ του βγάζει το λάδι σε άλλα πράγματα, βέβαια. Το βγάζω κι εγώ, αλλά δεν θα. Ξέρεις τι, επειδή αυτό που είπες, είμαι κι εγώ γενικά εκρηκτικός και πάρα πολύ παρορμητική. Το ίδιο και ο Γιάννης, δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά. Ναι, εσύ φαίνεσαι πιο πολύ. Ο Γιάννης φαίνεται πιο χαμηλών τόνων κάπως. Εσύ φαίνεσαι πιο τσίτα. Εγώ είμαι πιο αυστηρή. Α, αυστηρή. Πιο αυστηρή και πιο απαιτητική. Και ο Γιάννης είναι, αλλά εγώ ίσως να είμαι μέσα στην οικογένεια πιο απαιτητική. Για ποιο λόγο θα τσακωθείτε πιο πολύ, πάντα σε φάση, ξέρεις, όχι κάτι σοβαρό. Θα έχετε μια διαφωνία. Ίσως γιατί ο Γιάννης μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρός και εγώ επειδή είμαι πολύ οργανωτικός και μεθοδικός άνθρωπος, ναι, να λέω όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι, έτσι πρέπει να γίνει. Και έχω και τη λέξη τέλος. Τέλος. Εντάξει, εκεί φωτιά. Παιδιά, φράου. Γεστάμου, λέει ο Γιάννης. Έχω τη λέξη τέλος, λέει. Η λέξη τέλος είναι η λέξη που θα κάνει τρελό οποιονδήποτε άνθρωπο. Όταν κάποιος πει αυτό θα γίνει έτσι, τέλος. Τέλος, λέει ο άλλος. Άλλο όμως πες μου εσύ τώρα. Πες ότι γίνεται ένας καυγάς στο σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει σημασία αν ο λόγος είναι σοβαρός ή αν είναι. Τι γίνεται. Ναι. Ποιος κάνει. Ποιος υποχωρεί πρώτος ή ποιος πλησιάζει τον άλλο και λέει, έλα μωρό τώρα. Εντάξει, ας το ξεχάσουμε. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ. Εσύ. Γιατί ο Γιάννης είναι λίγο. Ελέφαντας. Α, ελέφαντα. Τα θυμάται, δηλαδή κάτι μπορεί να έχει γίνει, πριν από 5 χρόνια και να το θυμάται. Mm. Δηλαδή είναι αστείο. Και να στο χτυπήσει εκείνη την ώρα. Α, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο, ε. Εγώ δεν βρίσκω νόημα σε αυτό. Και εγώ δεν βρίσκω. Αλλά, ναι. Αλλά το αστείο είναι ότι πάνω σε ένα καυγά, ας πούμε, με τον Γιάννη, ο Γιάννης του πετάγονται οι φιλέβες. Θυμώνει. Και εγώ είμαι. Ωραία, βαριέμαι. Ας ηρεμήσουμε. Και θα τα πούμε μετά. Φωνάζει ο Γιάννης. Σε παρακαλώ. Τέλος. Δεν μπορώ τώρα. Ναι. Ναι. Θα τα πούμε μετά όταν ηρεμήσουμε. Ναι. Και εκνευρίζεται ακόμα περισσότερο. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Ναι, τα πράγματα. Ναι, γιατί ο άλλος θέλει να τσακωθεί και του πεις άστο, μετά. Όχι τώρα. Τι μετά, τώρα που το αίμα βράζει. Πώς μετά. Τώρα. Και μετά πηγαίνεις και του λες, έλα, αγάπη μου, θα ξαναβρούμε. Εσύ έφυγες τέλος. Εσύ έφυγες τέλος. Εσύ έφυγες τέλος. Μ' αρέσεις, Μαρία. Πολύ. Ναι, κάπως έτσι. Όντως, τη βγάζω και εγώ το λάδι, ε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ψυχανάλυση κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι έχετε ένα πολύ, πολύ ζωντανό και υγιέστατο γάμο, όπως είναι η γάμη εξής. Όλων των ανθρώπων που έχουν προσωπικότητα, παιδί μου. Δηλαδή, πώς θα γίνει το. Είστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δεν είστε ίδιοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι. Ναι. Συμπληρώνετε ο ένας τον άλλο. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Συμπληρώνεστε. Πώς το κάνουμε. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτόν πραγματικά τον άνθρωπο τον λατρεύω. Τον λατρεύω. Τον λατρεύω, πραγματικά. Τέλος. Το λέω, ναι. Τέλος. Μπράβο, ρε Βασίλη, λατρεύω. Δύο ωραία κουβέντα είπες. Τον λατρεύω, τέλος. Αυτό ήταν το ωραίο τρόπο που θα μπορούσες να πεις. Τον λατρεύω, τέλος.